Γεια σας φίλοι μου channel, τόσο είμαι εδώ για ακόμη μια φορά, σε ακόμη ένα βιντεάκι και έχω την τιμή να σας πω ότι τώρα έχω γραφείο και καρέκλα και κάθομαι σαν άνθρωπος σε ένα μέρος όπου θα μπορέσω να κάνω πιο άνετα τη δουλειά μου και αργότερα σαφώς να πάρω, ελπίζοντας στο κοντινό μέλλον, ένα σταθερό PC για να κάνω τη δουλειά μου, γιατί σταθερό PC για να πάρεις ή θα το κουμπώσεις στην τηλεόραση αν έχεις από τις καινούργιες τηλεοράσεις TFT και τα λοιπά γενικά, ή θα το βάλει σε γραφείο που είναι το πιο βολικό για μένα. Το PC καλό είναι να το έχει κουμπωμένο στο γραφείο, γιατί δεν είχα χώρο να βάλω το κουτί κάπου αλλού. Το σκέφτηκα σε σκέψη να πάρω ένα PC και να κάνω τη δουλειά μου έτσι, αλλά ήταν πολύ άβολο. Το δωμάτιο μου δεν είναι πολύ μεγάλο για να έχω το χώρο και την άνεση να κάνω, ας πούμε, αυτό που κάνω, τέλος πάντων. Και κάποια στιγμή στο μέλλον θα πάρω και σταθερό PC, θα κάνω και καλύτερα βιντεάκια σαφώς, γιατί θα είναι και πιο δυνατό το μηχάνημα. Με ένα λάπτοπ τώρα δεν μπορεί να κάνει πολλά δυστυχώς. Λυπάμαι για την ποιότητα του βίντεο, είναι κακιά ποιότητα σχετικά. Θα μεταφορτωθεί κάπως πιο εύκολα βέβαια. Βολεύει όταν καμιά φορά η ποιότητα του βίντεο δεν είναι τόσο καλή, αλλά τέλος πάντων. Και σκέφτηκα λοιπόν, μια που τώρα είμαι πιο άνετα, να κάνω κάποια reviews. Έχω τώρα ελεύθερο χρόνο, θα μπορώ να κάνω πιο πολλά πράγματα. Λυπάμαι που καθυστέρησα κάπως να κάνω κάποια τελευταία βιντεάκια. Ήταν επειδή δεν μπορούσα, γιατί είχα κάποιες κουτρούς στο κεφάλι μου, έτρεχα για κάποια πράγματα γενικά, δουλειές κτλ. Τι έχουμε λοιπόν σήμερα, φίλοι μου. Έχουμε review, ακόμα ένα pop review. Θα το κάνω εδώ πέρα τώρα μπροστά μας. Το οποίο έχει να κάνει με Mighty Morphin Power Rangers, φίλοι μου, το είδα τις άλλες και το πήρα, δεν αντιστάθηκα. Σε καλή τιμή, από το μαγαζί που το αγοράζω κλασικά, το eFantasy.gr, θα σας βάλω link στην περιγραφή να τσεκάρετε. Είναι ένα πολύ ωραίο μαγαζάκι και online μπορείτε να παραγγείλετε ό,τι θέλετε. Έχει ωραίες τιμές, είναι πολύ καλός γενικά. Δεν θα σας πω την τιμή του συγκεκριμένου pop, γιατί είναι εκπληκτικά φθηνό, δεν ακριβό. Την πρώτη φορά που το είδα στο Google, γιατί πρώτη φορά στο Google συνάντησα τη φιγούρα αυτή που φωσφόρησε κοντά και αυτό τώρα είναι καστομιά, γιατί βγάζουν πάρα πολλά custom pops. Πολύ τα βάφουν. Μπορείς να πάρεις το δικό σου ποπάκι, να πάρεις μπολιά. Πουλάνε Glow in the Dark μπολιά σε καταστήματα που είναι ειδικά για ζωγραφική και τέτοια. Θα βρείτε μπολιές γενικά και spray για να βάφετε τις φιγούρες σας. Υπάρχουν και τα pops του do it yourself που ξέρετε, τα φτιάχνετε εσείς και μπορείτε να κάνετε ό,τι γουστάρετε. Να φτιάξετε το δικό σου custom γενικά και ό,τι θέλετε. Αν έχετε και πυλόχρηση να χρησιμοποιήσετε, φτιάχνετε και ό,τι να είναι. Δηλαδή, έχω δει φοβερά custom στο διαδίκτυο. Αυτό είναι ο original όμως εδώ πέρα, δεν είναι καστομιά. Το είδα λοιπόν όπως είπα στο Google πρώτη φορά, σκέφτηκα μήπως είναι πολύ ακριβό. Δεν είχα ιδέα. Γιατί όταν δεν έχω λεφτά, δεν κάνω το κακό στην αυτό να μπαίνω και να βλέπω τις τιμές, γιατί μετά απελπίζομαι ότι δεν μπορείς να το πάρεις καθόλου. Το βρήκα λοιπόν εδώ πέρα γιατί έχει φέρει πάρα πολλά απόψη, έχει αναπτύξει πολύ γενικά το εμπόριο με τα απόψη στο κατάστημα αυτό εδώ πέρα. Και θα βρείτε πολλά exclusives γενικά και σε καλή τιμή. Και όχι μόνο, έχει και σαφώς και τα Chase, θα βρείτε πολλά κομμάτια Chase. Ένα διάστημα δεν είχε Chase, τώρα φέρνει πάρα πολλά Chase. Αυτό δεν ανοίξει Glow Chase, ανοίξει την κατηγορία Glow in the Dark και είναι από φθινοπορεινό, λύση, νέδριο, λέει, αποκλειστικό της Funko 2017, τον προηγούμενο χρόνο δηλαδή. Δεν είναι πολύ πολύ παλιό κομμάτι, γιατί άμα όσο πιο κλασικά είναι, τόσο πιο πολύ ανεβαίνει η αξία τους. Κάποια πρώτα κομμάτια που είδες σε αυτό το κατάστημα που είχαν με το Sonic και τα λοιπά, που ήταν από τα πρώτα κομμάτια με βάση το Sonic, το χαρακτήρα από το video game και τα λοιπά, ήταν πανάκριβα. Γενικά αυτά τα κομμάτια είναι επειδή είναι κλασικά και δεν ξαναβγήκαν άλλα. Και η Funko σαφώς θα. Όχι Funko, βασικά αποκτάνει συλλεκτική αξία και ανεβαίνουν για τους συλλέκτες γενικά. Γιατί πήρα τον πράσινο Ranger λοιπόν. Θυμόμαστε όλη τη σειρά, έτσι. Power Rangers, ας πούμε γενικά. Το διασκέδαζα πολύ αν την βλέπω μικρός. Λίγο στα κρυφά, γιατί πιο πολύ κοροϊδεύανε τους πάντες όταν βλέπανε Power Rangers. Α, την βλακία βλέπεις. Ενώ όλοι το βλέπανε στο τέλος της ημέρας. Και αυτοί που το βλέπανε και κοροϊδεύανε μέσα ήταν οι πρώτοι που βλέπανε την Candy, να το πω. Ναι. Και τέλος πάντων, ρε παιδί μου. Μου έκανε πολύ εντύπωση το επεισόδιο με τον πράσινο Ranger, το Green with Evil, ήταν 5 μέρη επεισόδιο, όπως θυμάστε. Το οποίο του τσάκησε στο ξύλο ένας όμοιός τους, ο οποίος, αν θυμάστε, τον πήρε Ρίτα Ριπάλτσα, ας πούμε, και τον έκανε Ριπούλτσα. Ριπάλτσα, Ριπούλτσα, χωριστόν, τον πήρε Ρίτα με το μέρος της, τον Ντόμι Όλιβερ και τον έκανε κακό. Και ήταν η πρώτη φορά που το έκανε ξύλο και μου έκανε εντύπωση το επεισόδιο αυτό. Ήταν πολύ ωραίο. Μπήκε κατέστρεψη εκεί το Ζόρταν κτλ. Και γούσταρα λίγο που την πάθανε οι Power Rangers, να πω την αλήθεια. Γιατί είναι κάποιες φάσεις ήμουν με τη Ρίτα πιο πολύ παρά με τους Power Rangers. Λίγο κακός ίσως να είναι. Εντάξει, πάντα το καλό στο τέλος του 3, βέβαια σαφώς για τα παιδάκια κτλ. Ξέρετε για το Power Rangers λίγο πολύ τι παίζει. Ότι ήταν Super Sentai, original Ιαπωνέζικο. Και πιο σκότεινο το Ιαπωνέζικο από ό,τι είχα ακούσει σαν γενικά σειρά. Από το Αμερικάνικο. Το πήραν λοιπόν οι Αμερικάνοι με τη Σαμπάν, ας πούμε. Και με συνεργασία φτιάξαν τη δικιά του σειρά, η οποία είναι πιο νοσταλγική για μένα προσωπικά. Αυτός είναι ο κλασικός Ranger, δεν είναι από τις νέες ταινίες γενικά που βγάλανε. Για να πω την αλήθεια, δεν μου άρεσε το design των στολών τους ιδιαίτερα. Πολύ Iron Man και πάλι, αντιγράψαν το Iron Man. Και έχω ακούσει κάποια σκηνικά για την ταινία, τα οποία ας πούμε όλη την ώρα έχουν τις μάσκες τους βγαλμένες για να φαίνονται ηθοποιοί. Λες και δεν καταλαβαίνουμε ας πούμε ποιοι παίζουν κτλ. Γενικά, όχι ότι είναι, δεν ξέρω αυτοί ποιοι είναι, αν είναι πολύ γνωστοί, γιατί ακόμα δεν έχω δει την ταινία. Θα τη δω κάποια στιγμή, σε περιέργεια. Προσωπικά είμαι σίγουρος ότι η παλιότερη ταινία που βγάλανε
που ήταν με τον Άιβαν Ούζο, θυμάστε την ταινία, ήταν πιο καλή πρέπει να παίζει να ήταν. Παρόλο που τα εφέ και τα γραφικά δεν ήταν σαφώς τέλεια. Αλλά ήταν η πρώτη φορά που είδαμε στην ταινία, ας πούμε, με βάση τους Power Rangers της Saban, γραφικά, ας πούμε, με τα Zords και τα λοιπά, που το κάναν πολύ ωραίο, θα έλεγα. Μ' άρεσε γενικά, θυμίζει πολύ και τη σειρά. Δεν ξέρω γιατί είναι ταινία ακόμα, θα τη δω. Πείτε μου τις απόψεις σας στα σχόλια σας, κάτω όπως και να έχει. Τη γνώμη σας, αν ήταν ωραία η ταινία, εγώ δεν θα χαλαστώ. Μ' αρέσει να τα αλλάζω απόψεις γενικά και να λέω και εγώ τις δικές μου ιδέες. Ακόμα άποψη δεν μπορώ να έχω για την ταινία όπως και να έχει την καινούργια. Μ' αρέσουν λοιπόν πιο πολύ οι κλασικοί Power Rangers, γιατί γενικά έτσι η πρώτη σειρά αυτή ήταν και καλύτερη. Μετά το παρατραβήξανε. Power Rangers Samurai, Power Rangers Turbo, Power Rangers Ninja, Power... δεν ξέρω, βγάλανε 100 σειρές διαφορετικές και όταν βγάζουν πολύ, επειδή απλά πουλάει κάτι, ξενερώνεις. Λες, εντάξει, φτάνει πια. Το ξεχυλώσατε δηλαδή. Αλλά όταν πουλάει κάτι είναι απόλυτα φυσιολογικό. Όταν πουλάνε φιγούρες στα παιχνίδια, θυμάμαι ένα διάστημα το 90 και γινόταν χαμός με τους Power Rangers και τις φιγούρες. Βγάζανε πάρα πολλές. Και είπα λοιπόν, μια που τον είδα τον Ντόμι εδώ πέρα σε Glow in the Dark, γιατί έχω μια τρέλα, όπως είπα, όπως λέω πάντα και σας έχω ζαλίσει τον έρωτα με τα Glow in the Dark. Τον βρήκα, ας πούμε, σε πολύ καλή τιμή. Είπα να τον τζιμπήσω λοιπόν εδώ πέρα, γιατί αν ήταν το απλό σχέδιο δεν ξέρω αν θα το έπαιρνα. Μπορεί και να το έπαιρνα, δεν ξέρω. Να δούμε λοιπόν τι έχει το κουτί εδώ πέρα, πριν το ανοίξουμε να σας το δείξουμε γενικά πιο κοντά. Έχει εδώ πέρα τον κόκκινο Ranger σαφώς, Pink Ranger, Green Ranger, σαφώς Black Ranger, Yellow Ranger, Blue Ranger. Είναι όλοι εδώ πέρα γενικά, όπως βλέπουμε στο κουτί τέλος πάντων. Πώς λέγω τον αρχηγό σας, ξέχασα το όνομά τους ρε παιδιά. Ο Jason, ναι, ο Jason, Kimberly, ο Tommy Oliver, σαφώς που έχουμε εδώ πέρα, ο Ζακ, η Trini και ο Billy, ο Blue Ranger. Είχα διαβάσει μάλιστα και κάποια πράγματα για αυτό το χαρτόν ηθοποιό που έπαιζε τον Blue Ranger, τα οποία ήταν λίγο τραγικά ως πολύ. Διαβάστε, τσεκάρετε, είμαι σίγουρος ότι θα έχετε δει στη σειρά γενικά και μου έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα. Δηλαδή, wow, αν είναι δυνατόν, οι άνθρωποι μερικές φορές είμαστε πολύ κακοί. Τέλος πάντων, να δείξουμε το κουτί εδώ πέρα τι έχει. Το σχήμα μάτι μόρφη Power Rangers που είναι το κλασικό, ας πούμε, που ξέρουμε. Pop Television, γιατί από σειρά, τηλεοπτική σειρά ήταν σαν αυτό που πρώτο ξεκίνησε. Εδώ βλέπουμε το παράθυρο γενικά που φαίνεται φιγούρα. Έχουμε εδώ πέρα σε όλη τη μεγαλύτερη τη φιγούρα του Βινιλίου εδώ πέρα, γενικά λεπτομέρειες κάτω και τα λοιπά, κλασικά. Δεν έχω κάτι άλλο να δείξω από το κουτί. Πλέον η Funko βάζει εδώ πέρα πλέον και το λόγο της Funko. Όταν βλέπετε ότι αυτό το σήμα θα λείπει, είναι από τα πιο παλιά pops που βγάλανε γενικά, και όσο πιο παλιά είναι τόσο καλύτερα γενικά, να ξέρετε, ακόμα καλύτερα για τη συλλεκτικότητά τους δηλαδή. Και πάμε να ανοίξουμε το κουτί, να δούμε τη φιγούρα σε όλο το μεγαλείο. Να την ανοίξουμε. Θα προσπαθήσω να δείξω το glow effect, αν και δεν είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψει καλά, γιατί με την κάμερα από τον υπολογιστή, τώρα γράφουμε την webcam του υπολογιστή του laptop. Πρέπει να πάρω μια καλούτσικη webcam, αλλά αυτό θα γίνει όταν πάρω σταθερό. Τώρα να πάρω webcam, να δώσω 50-60 ευρώ, γιατί θέλω να δώσω ένα 70-80 για να πάρεις μια καλή webcam. Δεν κάνω τόσο συχνά βίντεο τέτοιου τύπου. Πρέπει να συνεχίσω και να κάνω ώστε να χρειάζεται. Το κουτάκι μας ανοίξαμε. Λοιπόν, έχω προστατευτικά. Αυτά τα προστατευτικά είναι φθηνά. Άμα έχετε κάποιο φάγκο που θεωρείτε ότι είναι, ας πούμε, από τα πιο συλλεκτικά, πάρτε ένα και για να προστατέψετε από νερό και χτυπήματα το κουτί, για να μην τσαλακώνετε το χαρτοκούτι. Γιατί είχαν την τιμή, φάγκο έχει την τιμή. Ορίστε, εδώ έχω ένα προβληματάκι με το κουτί από ό,τι βλέπω. Τέλος πάντων, η φάγκο έχει την τιμή να κάνει κυρίως για τα League of Legends σκληρό χαρτόνι, με γυαλιστεράκι ιστορίες. Σπαστικό πραγματικά δηλαδή, γιατί μόνο σε κάνα δύο franchise, ας πούμε, δίνεις καλά κουτιά και βάσεις, ας πούμε, όπως παράδειγμα τα Star Wars. Μόνο τα Star Wars έχουν βάση και είναι Bubble και με αλατήριο, αν και δεν μου αρέσει ιδιαίτερα το αλατήριο, από τη γνώμη μου, σε φιγούρες για αυτήν, μπορεί να χαλάσει, είναι λίγο επίφοβο. Τα αυτοκόλλητα, όταν συνήθως έχει αυτοκόλλητο, να ξέρετε πάντα ότι είναι λίγο πιο, ας το πούμε, σπάνιο. Ας ανοίξουμε τη φιγούρα με τρόπο. Πιο πολύ φοβάμαι το κουτί βασικά, η φιγούρα δεν θα πάθει τίποτα. Αν και αν την αφήνεις έξω, φαντάζομαι, και πες και χτυπήσεις κάνα δύο φορές, θα σημαδευτεί λίγο πολύ μια φιγούρα. Βάλουμε λοιπόν τη φιγούρα μας, τη δούμε εδώ πέρα και τη λεπτομέρεια. Αυτά είναι τα κλασικά διάφανα που έχει Funko. Πρέπει πάντως να γίνει κάτι και να βάζει Funko πίσω μια καρτούλα, ώστε να είναι και background, να φαίνεται από το κουτάκι λίγο, που δεν θα φαίνεται πολύ, αλλά θα φαίνεται τουλάχιστον, και πίσω από την κάρτα να έχει πληροφορίες για αυτό που αγόρασες. Για το χαρακτήρα που αγόρασες δηλαδή. Θα ήταν πολύ καλή μαγιά αυτό. Εφόσον δεν δίνουν σε όλα τα Funko βάσεις, τουλάχιστον να κάνουν αυτό. Λίγο έξτρα χαρτί. Δεν έγινε χαμός. Αν και οι οικολόγοι, θυμάμαι, είχαν κάνει θέμα με τα βιβλιαράκια στα παιχνίδια, ας πούμε, στα βιβλιαράκια, ας πούμε, μέσα που είχαν γενικά. Τέλος πάντων, δεν τους πειράζει δηλαδή το χαρτόνι π.χ. που έχει το Funko. Θα έπρεπε να τα δίνουν σε σακούλες. Τέλος πάντων, χαζομάρες τώρα. Ορίστε λοιπόν, ο Tommy Oliver, ο Πράσινος Ranger,
ο οποίος είναι, μπορεί να πω, πολύ ωραία λεπτομέρεια έχει. Γενικά τον κάνανε πολύ πιστό, με βάση τα Funko πάντα σαφώς, γιατί δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αναλογικά με το συνεριστείς με μια άλλη φιγούρα τύπου, ας πούμε, μεγαλύτερες και πιο normal φιγούρες γενικά. Είναι καρτουνίστικος, είναι μεγάλο το κεφάλι κλασικά, τα πόψη έτσι είναι, τα βινίλια. Πείτε μου μάλιστα και στην περιγραφή, στα σχόλια κάτω, αν θέλετε, στη δική σας περιγραφή, πείτε μου, έχει σχέση το βινίλιο αυτό με, το κανονικό, με τα βινίλια των δίσκων? Δεν είμαι σίγουρος. Παίζει, ναι, προφανώς είναι παρόμοιο υλικό, άλλη σύσταση σαφώς το καθένα. Αυτό λοιπόν είναι ότι είναι πράσινο επάνω, φωσφορίζει στο σκοτάδι γενικά. Βασικά αυτή η φιγούρα, αν ήταν άβαφη, όλοι θα φωσφορίζει στο σκοτάδι. Όλο το πλαστικό είναι, γιατί είναι το πλαστικό εδώ. Σε κάποια pops είναι η μπογιά που φωσφορίζει. Καλό παράδειγμα είναι ο Vulture που βγάλανε από την νέα ταινία του Spider-Man πρόσφατα από το Homecoming, ο οποίος είναι μπογιά τα σημεία που φωσφορίζουν επάνω του, δεν είναι το πλαστικό του. Παράδειγμα. Και πρέπει να φωσφορίζει και έντονα αρκετά αυτός. Το πλαστικό είναι λοιπόν εδώ που φωσφορίζει σκοτάδι, όπως και το Creature from the Black Lagoon. Φωσφορίζει αρκετά έντονα, όχι τόσο πολύ, αλλά όταν, όσο πιο ανοιχτό ο lime είναι το πράσινο, τόσο πιο έντονα θα φωσφορίζει η φιγούρα, να το ξέρετε. Είμαι ειδικό σε αυτό, ναι. Το έχω μελετήσει τόσο πολύ πλέον. Και το πράσινο σημειώ ότι είναι πράσινο, φωσφορίζει και αυτό είναι καλό, σημαντικό. Άμα φωσφορίζει λίγο, δεν θα λέγει και τόσο πιστεύω δηλαδή. Όχι ότι είναι άσχημη φιγούρα. Θα μπορούσα να την πάρω και έτσι, σαφώς, εννοείται. Αλλά όταν φωσφορίζει σκοτάδι είναι ένα έξτρα για μένα και το δίνω πιο πολύ σημασία. Και λέω, εντάξει, ξέρεις τι, πάνε πάρτε να. Η υπογεία γενικά, σε γενικές γραμμές, είναι πολύ καλά επάνω του. Δεν έχει κανένα θέμα από ό,τι βλέπω. Το παρατηρούσα γιατί καλό είναι όταν αγοράζετε ένα pop. Αν είστε λίγο, αν το ψάχνετε γενικά, να κοιτάξετε την υπογεία να είναι σε καλά σημεία επάνω του, έτσι, ας πούμε, να είναι ωραία βαμμένος. Να μην έχει δηλαδή ανομοιομορφίες. Η Maleficent που πήρα δυστυχώς, επειδή είχε αρκετά κομμάτια, μου τη δώσαν αυτή γιατί ήταν σε ψηλό ράφι και είχε κάποιες μπογιές ό,τι να είναι πάνω. Αλλά εντάξει, δεν είναι κάτι σοβαρό τώρα. Θα μου πεις τώρα μην πιάνεσαι σιγά. Αλλά αν μπορείς να το πιάσεις στο χέρι σου και να δεις τη φιγούρα και έχει 2-3 κομμάτια από το ίδιο κομμάτι, όταν θα αγοράσετε ένα Funko Pop γενικά, προσέξτε όσο πιο καλή να είναι, όσο μπορείτε πιο καλή να είναι η μπογιά, για να μην έχετε θέμα γενικά, να είναι όμορφα βαμμένο, ωραία. Αυτό λοιπόν είναι ωραία βαμμένος από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Δεν έχει ιδιαίτερε αυτέ. Βλέπουμε εδώ πέρα το μαχαιράκι του εδώ πέρα. Όχι μαχαιράκι. Ναι, όχι, βασικά ήταν ένα σπαθάκι μικρό που είχε μαχαιράκι. Το οποίο καλούσε και τον Dragon Sword. Θυμάστε που το παίζει σαν μουσικό όργανο, έτσι σαν φλογέρα, δεν ξέρω τι. Και καλούσε τον Dragon Sword. Βγάλαν και τον Dragon Sword σε φιγούρα. Αλλά να πω την αλήθεια μου, δεν μου άρεσε καθόλου έτσι πω το κάνανε. Τεράστιο κεφάλι, υπερβολικά τεράστιο και πολύ μικρό σώμα. Δεν ξετρελάθηκα ιδιαίτερα. Και το Mega Sword είδα κάπω πιο ωραίο έτσι, αλλά. Γενικά, ας πούμε, ο Godzilla είναι πιο ωραίο oversize που έχω, γιατί θα το κάνω κάποια στιγμή review και αυτό θα δείτε. Και αυτό Glow in the Dark, σαφέστατα. Λοιπόν, πολύ ωραίο γενικά. Εδώ πέρα βλέπουμε το μέρος που είναι το κράνος γενικά από κάτω. Έτσι. Θα ήταν ωραία φάση εδώ πέρα αυτό να βάλουν έτσι ένα χοντρό πλαστικό από πάνω. Θα μπορούσαν να το κολλήσουν ωραία και να βγει, αλλά δεν είναι άσχημο, εντάξει. Θα ήταν ωραία φάση να φαίνονται και τα μάτια του, έτσι να είναι διάφανο λίγο και να φαίνονται τα μάτια, αλλά θα χαλώσει το original γιατί στη σειρά, όπως ξέρουμε, δεν φαίνονταν τα μάτια τους καθόλου από κάτω, οι ηθοποιοί γενικά. Κλασικά εδώ πέρα το ασημένιο το μέρος που είναι το στόμα και καλά. Εδώ πέρα πάνω τα μάτια που είναι. Και εδώ η μύτη, ας πούμε, για να δείχνει ότι και καλά έχει να κάνει με δράκο ο φίλος μας ο Τόμι. Ο Ρέιντζερ αυτός. Κλασικά δεν έχει πολλή κίνηση. Γενικά είναι μόνο το κεφάλι γυρίζει. Αν θέλετε να το σπίσετε έτσι, να το έχετε. Κάποιοι τα βγάζουν το κουτί και τα έχουν display έξω. Εγώ θα έχω στο κουτί. Δεν θέλω να τα βγάλω έξω γιατί θα σκονίζονται, θα βρωμίζονται, δεν μπορεί να πέσουν να χτυπήσουν κάτω. Γενικά και έχω πολλά πράγματα και με το παραμικρό γυρίζω καμιά φορά. Μπαμ, πέφτει το ένα. Κάπου το άλλο, κάπου και ξέρετε τώρα. Πολύ ωραία γενικά δουλειά και εδώ πέρα στο χρυσό. Θα ήταν ωραία να είναι λίγο ακόμη πιο χρυσαφή. Είναι λίγο πιο έντονο, πιο χρυσαφή κανονικά νομίζω το μέρο εδώ πέρα που φοράει το τέτοιο. Και μου άρεσε αυτό ο Ranger γιατί στη στολή το πάνω έχει και αυτά, έχει και έξτρα πραγματάκια το οποίο τον κάνει ακόμη πιο εντυπωσιακό από τους άλλους Ranger. Θα μου πεις, τον ντεμπούτο του ήταν ως κακός στην αρχή και ήθελα να τον κάνουν να δείχνει πιο ενδιαφέρον. Γιατί πάντα οι κακοί σε σειρές γενικά είναι πιο ενδιαφέροντες, κακά τα ψέματα δηλαδή. Και ήθελα να τον κάνω, ας πούμε, να δείχνει κάπως διαφορετικά ως πολύ. Εδώ πέρα στους bots του σε σχέση με τους άλλους Power Rangers δεν έχει ρόμβους, έχει αυτές τις μυτούλες εδώ πέρα που βλέπουμε, τις πυραμιδούλες εδώ πέρα, οι άλλοι έχουν ρόμβους εδώ πέρα. Έτσι γενικά στα πόδια. Είναι το κλασικό προφίλ του Funko, της Funko, γιατί έχω ας πούμε και κάποια άλλα Funko που θα τα κάνω review για αυτά, τα οποία τα έχουν βάλει σε στάσεις πλέον. Έχουν αλλάξει αυτό το στυλ κλασικό. Τον Tommy και αυτούς τους Rangers γενικά τους προστίμησαν να τους κάνουν στο κλασικό στυλ, έτσι τα χεράκια έτσι που είναι. Και μου αρέσει αυτό, είναι ωραία φάση γενικά. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλα με στάση. Αν και μου αρέσουν αυτά. Είναι ωραία ιδέα το γεγονός εφόσον τα κάνουν αγαλματάκια πλέον όλα αυτά εδώ πέρα. Είναι ωραία να τα δίνουν κάποια στάση μαχητική. Δεν είναι άσχημη ιδέα αυτό, σαφώς. Γενικά δεν έχει κανένα πρόβλημα η μπογιά του. Βλέπω ότι όλα είναι πολύ καλά στη θέση του.
Εδώ πέρα στις μπότες του γύρω το χρυσό, εδώ πέρα στα χέρια του όλα, στα μπράτσα του και τα λοιπά. Μ' αρέσει εδώ πέρα σαφώς τα δόντια. Αυτά είναι υποτίθεται δόντια του δράκου, γιατί αυτό σχηματίζει ένα στόμα, δείτε, και καλά. Επειδή έχει το Dragon Sword, ο φίλος μας και τα λοιπά. Ξέρετε τώρα. Βασικά, αν θυμάστε και σε κάποια επεισόδια αργότερα, όταν πάλι γίνεται κακός με το πράσινο κερί, όσοι είχατε δει τη σειρά, τα θυμάμαι ακόμα λίγο πολύ, ναι, μου μείνανε αυτά τα επεισόδια με τον Πράσινο Ranger, γι' αυτό και τον πήρα στη συλλογή μου. Γιατί μου άρεσε, ας πούμε, πολύ όλη η φάση με τον Πράσινο Ranger. Πολύ ωραία. Εδώ ο κύκλος γύρω από τη ζώνη του, εδώ πέρα στο δέσιμο της ζώνης, πολύ ωραίο. Γενικά είναι μια χαρά. Πολύ ωραίο ποπάκι. Θα προσπαθήσω να σας δείξω τον κλώο με το Black Light όσο μπορώ. Θα τον τζαρτζάρω λίγο στο Black Light τώρα εδώ πέρα. Το βάλουμε λίγο εδώ πέρα να το δούμε όσο μιλάμε. Και θα προσπαθήσω να τζαρτζάρω να το δούμε λίγο πώς φωσφορίζει σκοτάδι βασικά όσο μπορώ. Γιατί είναι λίγο δύσκολο. Στο αφήσουμε εδώ. Γενικά λοιπόν, σαν Funko Pop είναι πολύ καλό, αξίζει. Είναι φθηνό. Όσοι προλάβετε πάρετε το τώρα γιατί μετά θα ανεβεί αξία σίγουρα. Θα μου πει τώρα το παίρνει γιατί, για να το πουλήσει μετά αργότερα και να πάρει κανένα εκατομμύριο π.χ. Που δεν γίνεται. Τα συλλεκτικά γενικά είναι λίγο μυστήρια κατάσταση. Ειδικά αν μιλάμε για comics cards και τα λοιπά. Θα πρέπει να περάσουν 500 χρόνια και μετά να γίνουν συλλεκτικά που δεν θα υπάρχουν ούτω ή άλλω. Και έτσι δώρον άδωρον είναι το να πάρω κάτι και να πω θα το πουλήσω μεθαύριο γιατί. Εντάξει, εκτό και αν έχω πια μια ανάγκη τραγική για να πω ότι θα πάρω ένα συλλεκτικό και θα το πουλήσω, ας πούμε, γιατί έχω ανάγκη αυτά τα λεφτά. Γιατί έχω πρόβλημα λόγω αναδουλειά, λόγω χιλιονιού, για κάποιο πιο σοβαρό θέμα. Π.χ. Σε γενικέ γραμμέ είμαι πολύ ικανοποιημένο. Και για τα λεφτά που δώσα, γιατί θα μπορούσα να τα παραπάνω και δεν θα τα πλήρωνα παραπάνω λεφτά. Γιατί το ανώτερο που έχω δώσει για Funko ήταν γύρω στα 30 και κάτι ευρώ. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν μπορώ να δώσω. Είναι κάποια παιδιά σίγουρα τα οποία έχετε χρήματα και μπορείτε να πάρετε τα πιο καλά κομμάτια. Και μπράβο σας, γεια σας με χαρά σας. Εγώ δεν κατακρίνω αυτό το πράγμα καθόλου. Μακάρι να μπορούσαμε όλοι λίγο πολύ να παίρνουμε, ας πούμε, τα ακριβά και τα καλά. Είναι και θέμα χώρου βέβαια, έτσι. Γιατί μπορεί να έχω τα λεφτά να το πάρω, αλλά δεν έχω χώρο πλέον για να το κάνω. Ορίστε λοιπόν, δεν φωσφορίζει. Δεν μπορώ να σα το δείξω φωσφορίζει, παιδιά. Ίσως με το black light λίγο, αν σβήσω το φως το κανονικό, να δούμε ένα preview για το πώς φαίνεται να. Όπα, όταν φύγει μακριά την κάμερα, δυστυχώ έχω θέμα. Δεν πειράζει, λίγο να σα το δείξω έτσι να τα καταλάβετε λίγο πολύ. Φέγγει. Καταλάβατε, φαντάζομαι. Δεν χρειάζεται να δείξουμε κάτι άλλο. Δυστυχώ δεν έχω το κατάλληλο φωτισμό, αλλά φωσφορίζει ότι είναι πράσινο πάνω, φωσφορίζει πολύ έντονα. Αν τραβήξει και το φωσφορό ή φω γενικά, γιατί και με το φω γίνεται, αν θέλετε. Στο φω του ηλίου, μάλιστα, μου λέγανε κάποτε ότι τα φωσφορούχα αυτά χαλάνε. Αλλά διάβασα κάπου τώρα ότι μπορεί και στο φω του ηλίου να τα τζαρτζάρει και φορτίζει και καλύτερα και για πιο πολλή ώρα. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν έχω ιδέα, δεν το δοκίμασα γιατί δεν θα βγαίνω τώρα στον ήλιο. Θα κρατάω μια φιγούρα έτσι και θα με κοιτάει ο κόσμο. Θα λέει τι κάνει αυτό, τρελάθηκε. Ίσως για κάμια φωτογράφηση, όταν θες να κάνει μια καλή φωτογράφηση με κάποια συγκεκριμένη φιγουρίτσα και μια καλή μηχανή σαφώς, να έχει καλή φωτογραφική μηχανή, το κάνει. Είναι ένα από αυτά που χρειάζομαι να αγοράσω κιόλας. Μια καλή φωτογραφική μηχανή για να κάνω καλύτερε φωτογραφίσει, επειδή ασχολούμαι με το Instagram και όχι μόνο. Και όχι μόνο, γιατί και για μένα το κάνω. Αυτό είναι λοιπόν το review μα. Power Ranger, Green Ranger, Tommy Oliver. Πολύ ωραία φιγούρα. Τσεκάρετε γενικά, υπάρχουν πολλά Funkos εκεί έξω από διάφορα license και όχι μόνο, σαφώς. Ήθελα να πάρω και ένα Freddy Funko, αλλά η Freddy Funko είναι αρκετά ακριβή. Πρόσφατα ήταν στο ίντερνετ, αλλά ξέφευγε, ήταν στα 50 και φεύγα. Freddy Funko είναι η μασκότ της Funko. Δεν έχω δει κανέναν εδώ ακόμα τουλάχιστον. Εντάξει, ίσως να φέρουν ένα πολύ περιορισμένο και να τον παίρνουν οι λίγοι. Δηλαδή να φέρουν ένα κομμάτι και με το που έρχεται να φεύγει. Πολύ λογικό. Freddy Funko είναι μασκότ και έχω βρει κάτι πολύ ωραία κομμάτια γενικά. Και Glow in the Dark και όχι μόνο. Θα ήθελα να φέρω τη Funko στη συλλογή μου κάποια στιγμή. Και πιο πολύ θα ήθελα τα pops τα οποία είναι. Όπα, θα πέσει, δεν θα κάτσει εδώ πέρα, δεν πειράζει. Τα pops τα οποία είναι από το Haunted Mansion πάρα πολύ. Αλλά δυστυχώς αυτά είναι πανάκριβα. Ειδικά τα Glow in the Dark και τα απλά που είναι πριν από το Glow in the Dark. Παίζει να είναι ακόμη πιο ακριβά εκείνα κάποια στιγμή. Ήταν λέει 1000 κομμάτια το καθένα. Μου τη δίνει αυτό λίγο όταν βγάζει η εταιρεία και σου λέει ότι ξέρει τι, μόνο τόσα κομμάτια είναι. Και άμα σα αρέσει, πάρε, άμα σα αρέσει για να βγάλουν πιο γρήγορα το εύκολο χρήμα. Αλλά τι να κάνει, δεν μπορεί να κάνει, άμα δεν θα υπήρχε λόγο μετά για το συλλεκτικό. Αυτά. Channel τόσο φίλοι μου. Ακόμα ένα review βίντεο τελείωσε εδώ πέρα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Like, subscribe. Πείτε μου τι απόψει για τι φιγούρε γενικά, άμα σα άρεσε η φιγούρα και το review που όπω το έκανα έτσι και η μούρη μου, πώ σα φαίνεται εδώ πέρα, αν κάτι α πούμε είναι στραβό γενικά και μιλάω γενικά για το βίντεο. Ούτω ή άλλω ξέρω ότι η ποιότητα είναι χάλια, αλλά στο μέλλον θα κάνω και καλύτερα βιντεάκια.
Αυτά, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Τέλος και από αυτό το βίντεο review, φίλοι μου. Θα τα πούμε σε κάποιο άλλο βίντεο. Μέχρι τότε, γεια σας.